Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα ολοκένουργιο επεισόδιο Δωδώνη Lovers. Σήμερα θα σας φτιάξω το πιο αφράτο, το πιο διαφορετικό θα έλεγα. Τσουρεκάκι γεμιστό με πουρέ από κάστανο, γλάσο λευκής κουβερτούρας και θα γίνει κακός χαμός. Θα μας γομερίσει το σπίτι σας Πάσχα, βρε παιδί μου. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια φρέσκο γάλα Δωδώνη πλήρες. Μέσα εδώ η κρυσταλλική μου η ζάχαρη. Μία βανιλίνη. Και τα καστανάκια μου φυσικά. Τα οποία τα έχω πάρει καθαρισμένα, τα βλέπετε βρασμένα, για να μας διευκολύνει στην διαδικασία. Και σιγοβράζουμε στο μέτριο για ένα 20 λεπτάκι. Εκεί θα το δει, θα γλασάρει πολύ ωραία. Για το ζυμάρι, για το τσουρέκι. Κάδος πάνω στη ζυγαριά μου. Θα ζυγίσω 120 γραμμάρια φρέσκο γάλα Δωδώνη, πλήρες επίσης. Το οποίο το έχω βγάλει λίγο εκτός ψυγείου για να είναι χλιαρό. Μέσα η μαγιά. Μέσα η μισή ζάχαρη. Και μέσα εδώ επίσης θα πάρουμε και ξύσμα από ένα ακέραιο πορτοκάλι. Ανακατεύουμε ελαφρώς να ομογενοποιηθούν τα υγρά μας στοιχεία με τη μαγιά, τη ζάχαρη και το ξύσμα από το πορτοκάλι μας. Και θα βάλουμε μέσα αλεύρι για τσουρέκι. Θέλουμε να είναι αλεύρι για τσουρέκι, θα μας δώσει αυτή τη σύσταση, αυτές τις ίνες. Και πάμε να βάλουμε αυτά τα ωραία μπαχαρικά που χρειαζόμαστε για να πάρουμε ωραία γεύση μέσα στο τσουρέκι, μέσα αυτή τη μυρωδιά που δεν ξεχνάμε ποτέ από μικρά παιδιά. Μέσα η μαστίχα, μέσα το μαχλέπι, μέσα και το κάρδαμο. Η ζάχαρη που κρατήσαμε πριν, που θα μας βοηθήσει να τα κάνει όλα αυτά σκόνε. Άρα τη χρειαζόμαστε τη ζάχαρη για να βοηθήσει να χτυπηθεί μέσα στο μπλεντεράκι μας. Και χτυπάμε για μισό λεπτάκι. Και πάει και αυτό μέσα στο μιξεράκι μας. Και χτυπάμε. 3 λεπτάκια. Μέτρια προς δυνατή στην αρχή. Χαμηλώνουμε και ήρθε η ώρα μετά από 3 λεπτάκια να βάλουμε 3 αυγουλάκια. Κλείνουμε. Οπ, περάσαν τα 3 λεπτά μας. Και μέσα εδώ τώρα μας μένει το αλατάκι, μία πρέζα. Και τέλος θα χρειαστούμε 150 γραμμάρια φρέσκο αγελαδινό βούτυρο Δωδώνη που θα μας δώσει αυτά τα λιπαρά, αυτή την υφή στο τελείωμα. Γιατί στην ουσία το τσουρέκι είναι ένα πολύ ωραίο αρωματικό μπριός. Ξαναχτυπάμε. Σιγά σιγά για να προσθέτουμε το βουτυράκι μας. Και σε 10 λεπτά γυρνάμε για να το αφήσουμε να ξεκουραστεί. Το ζυμαράκι μου πέρασε 10 λεπτά, είμαστε πανέτοιμοι. Τις βλέπετε τις ίνες, είναι αυτό που δεν πρέπει να ξεκολλάει από το γάζο. Να έχουμε συνεχή ροή γιατί η γλουτένη μας έχει κάνει σωστή δουλειά. Θα το δουλέψουμε ελάχιστα και με τα χεράκια μας για να γίνει έτσι να γυαλίσει που λέμε. Τώρα, έτσι όπως είναι, είτε σε καθαρό μπουλάκι είτε στο γάδο του μίξερ, θα μου το σκεπάσετε. Οπ. Και θα το αφήσετε να ξεκουραστεί μία-μία μισή ώρα να διπλασιαστεί σε όγκο. Έφυγε αυτό. Και έρχεται το έτοιμο, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι καταπιεσμένο, θα μπορούσα να πω. Και πάω παράλληλα για να το γεμίσω. Έχω βάλει εδώ το μείγμα της κατσαρόλας μου που το βράσαμε 20 λεπτά. Κάστανο με γάλα, κρυσταλλική ζάχαρη και τη βανίλια μου. Και το έχουμε βάλει στο μπλεντεράκι. Και απλά το χτυπάμε να γίνει πουρές. Πουρέ κάστανο πανέτοιμο. Πάμε να κάνουμε τα τσουρεκάκια μας. Η συνταγή που σας δίνω είναι για 2 τσουρεκάκια. Το δουλεύουμε ελαφρώς αφού το αφήσαμε να φουσκώσει. Και το μοιράζουμε σε 2 ωραία τσουρεκάκια. Παίρνουμε το πρώτο και το κόβουμε σε 4 ίσα μέρη. Πάγαμε πλεξούδα, φύγαμε. Κολλάμε τις πάνω άκρες. Φύγαμε για πλέξιμο. 1 στο 3, 4 στο 2, 3, 2, 1, 3, εδώ, 4, 2, 3, 2, 1, 3, 4, 2, 3, 2. Πού είμαστε τώρα? 1, 3, σωστά. 4, 2, 3, 2. Εδώ, εδώ. Εδώ.
Πάμε και για το δεύτερο. Ήρθε η ώρα να τα ξεκουράσουμε, να τα σκεπάσουμε με αγάπη και θαλπορή και τα αφήνουμε σε ζεστό μέρος, όχι καυτό, μην το βάλετε δίπλα στο καλοριφέρ, για ένα μισάωράκι, 45 λεπτό, να διπλασιαστούμε πάλι σε όγκο. Πέρασε το μισάωράκι που σας έλεγα και κοιτάξτε εδώ τι έχουμε κάνει. Ω, κουκλάκια έχω γίνει έτσι τσουποτά σαν και εμένα. Έχω εδώ δύο κρόκους με λίγο νεράκι που το αραιώνω και τώρα στην ουσία τι κάνουμε, αλείφουμε ελαφρώς πάνω από τα τσουρέκια μας. Και έχουμε προθερμάνει το φούρνο στους 160 βαθμούς στον αέρα, εντάξει, και φουρνίζουμε για 25 λεπτάκια ακριβώς. Να γίνει έτσι ωραία, να πάμε ωραίο χρωματάκι, να φουσκώσω και λίγο ακόμα και γυρνάμε για να τα γεμίσουμε, να τα λασάνουμε, να γίνει χαμός. Ψήσαμε τα υπέροχα τσουρεκάκια μας. Είπαμε 25 λεπτά στους 160 βαθμούς, τα βγάλαμε, τα έχουμε αφήσει να κρυώσουν ένα μισάωράκι να πέσει λίγο η θερμοκρασία τους και κοιτάξτε εδώ τώρα τι ωραίο πράγμα έχουμε φτιάξει. Είναι μαλακά, μοσχομυροδάτα, έχουν ψηθεί στην εντέλεια και πάμε να τα γεμίσουμε. Πουρές. Σας υποσχέθηκα γλάσο λευκής κουβερτούρας και ήρθε η ώρα να το φτιάξουμε. Κατσαρολίτσα. Κρέμα γάλακτος και τη ζεσταίνουμε ελαφρώς με το που πάρει μία βράση, σβήνουμε το μάτι. Και πέφτει μέσα η ψιλοκομμένη λευκή κουβερτούρα μας. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε αυτή την υπέροχη γκανάς που έχουμε ετοιμάσει. Και πώς τελειώνουμε αυτή την υπέροχη συνταγάρα? Με ξύσμα από ένα πορτοκαλάκι. Θα κόψω ένα κομματάκι. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτή η γεύση. Το βούτυρο μοσχομυρίζει στο τσουρέκι μας. Έχει αγκαλιάσει τέλεια γέμιση το απέξω, αυτό το αφράτο που έχουμε φτιάξει. Η γκανάς μας κάνει τη δουλειά της. Κάντε αυτή τη συνταγή. Περιμένω εντυπώσεις, να προσέχετε, να βαράσετε καλά. Καλό Πάσχα και φιλάκια, φιλάκια πολλά.